Εμείς θεωρούμε ότι άσχετα τι πιστεύει ο καθένας, θα δώσουμε τη μάχη και στην Ευρωβουλή και στη Βουλή και στους Δήμους να ξέρει οτιδήποτε σχεδιάζεται εις βάρος του, να ξέρει ότι υπάρχει ο πλούτος και μπορεί να καλύψει ακόμα και τώρα τις ανάγκες, πόσο δε μάλλον αν μιλάμε για την απελευθέρωση των μέσων παραγωγής, των παραγωγικών δυνάμεων, εφόσον βγει από τη μέση το κέρδος που θα είναι εκατοσταπλάσιο και χιλιαπλάσιο, για μια ζωή που αυτή τη στιγμή η τεχνολογία και η επιστήμη μπορεί να την κάνει παραδεισένια και να μην τη χωράει στην κυριολεξία ο νους του ανθρώπου, γιατί αυτές είναι οι δυνατότητες. Θα δώσουμε τη μάχη το επόμενο διάστημα, εμείς το λέμε καθαρά. Έχουμε τη δυνατότητα, έχουμε τις επεξεργασίες, έχουμε τον επιστημονικό σχεδιασμό απέναντι στον αντίπαλο, στην αστική τάξη. Ξέρουμε πώς να κάνουμε την δουλειά. Θεωρούμε ότι ο κόσμος πρέπει να εμπιστευτεί περισσότερο το Κομμουνιστικό Κόμμα, να αυξήσει τις δυνάμεις του και στη Βουλή, για να μην μπορούν ούτε να σκεφτούν να περνάνε αντιλαϊκά μέτρα, δεν λέμε ποσοστά τώρα και αριθμούς βουλευτών, και βέβαια να μην μπορούν μετά, εφόσον μπαίνουν στη διαδικασία για τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων και της κερδοφορίας τους, να υπογράψουν, να συμφωνήσουν και να ψηφίσουν μνημόνια, να μην μπορούν να τα εφαρμόσουν. Και είναι τα παραδείγματα πάρα μα πάρα πολλά. Ένα κλασικό, η περήφανη νεολαία μας έδωσε τη μάχη και δεν επέτρεψε την πανεπιστημιακή αστυνομία να ορίζει ποιος επιχειρηματικός όμιλος θα λιμένεται το χώρο της εκπαίδευσης, με τι όρους και με το χειρότερο δυνατό κόστος και ποιότητα σε σχέση με τις ανάγκες του λαού μας. Λοιπόν, εμείς θεωρούμε ότι όλοι οι όροι υπάρχουν αύριο να ζήσουμε με παιδεία ακριβώς στο ύψος που έχει φτάσει, με ζωή που να καλύπτει όλες τις σύγχρονες ανάγκες, γιατί αυτή τη στιγμή δεν είμαστε στο 1800 και το 1900 να καλύπτουμε την ανάγκη σε θέρμανση και τροφή. Οι ανάγκες σύγχρονες του ανθρώπου είναι πολύ περισσότερες και υπάρχει η δυνατότητα να καλυφθούν. Θα δώσουμε τη μάχη λοιπόν, δώστε μας αυτή τη δύναμη και φυσικά και εμείς δεν θέλουμε να δημιουργούμε αυταπάτες και απροσανατολισμό. Πάντα το αποτέλεσμα μιας μάχης από τη Βουλή ως το κίνημα είναι και θέμα πόσο ο κόσμος θα μπει στη διαδικασία να οργανωθεί, να συσπηρωθεί, και τότε θα δείτε όλοι ότι ο αντίπαλος θα γίνει πάρα πολύ μικρός και θα περάσουμε τέλος πάντων νικηφόρες μέρες. Την ίδια μέρα σήμερα να βγάζουν από το σπίτι του, να κάνουν έξωση σε έναν 81χρονο συνταξιούχο με αναπηρία σήμερα λίγα χιλιόμετρα μακριά από εδώ στα φλογητά της Χαλκιδικής. Γιατί αυτό είναι το κράτος. Και αυτό που εγώ μόνο θέλω να πω και σε μια τέτοια συνάντηση με τον Λεωνίδα είναι ότι πρέπει να γίνει κατά τη γνώμη μας και κριτήριο ψήφου και αυτό. Τι θέλουμε την επόμενη μέρα μετά τις 22 Μάη? Θέλουμε βουλευτές στη Βουλή σαν τον Λεωνίδα, τον Στολτίδη, που ήταν, τον ξέρετε όλοι, που ήταν, ποιος είναι, από το πρωί μέχρι το βράδυ έξω από λαϊκές κατοικίες να τις προστατεύει στην Καλαμαριά, στον Εύωσμο, με τα σωματεία, με τους εργαζόμενους, στις Σικές, στην Τούμπα, παντού, όποτε τον καλούσαμε, με αυτή την ιδιότητα που τον τίμησε το κόμμα τα τελευταία χρόνια να είναι βουλευτής, όπως και πριν, που ήταν στέλεχος του κόμματος και συνδικαλιστικό. Τι βουλευτές θέλουμε? Θέλουμε βουλευτές σαν τον Λεωνίδα τον Στολτίδη, που ήταν σε κάθε εργασιακό χώρο, που υπήρχε ασυδοσία της εργοδοσίας, για να υπερασπιστεί τους εργαζόμενους και στον εργασιακό χώρο και μέσα στη Βουλή, σε εκατοντάδες εργασιακούς χώρους στη Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Και το λέω αυτό σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα γιατί? Γιατί, εντάξει, στις προηγούμενες εκλογές αυτό που μας έδωσε ο λαός ήταν δύο βουλευτές στη Θεσσαλονίκη, στην Α και στη Β. Ή θέλουμε περισσότερους βουλευτές την επόμενη μέρα στις 22 Μάη και στη Θεσσαλονίκη να κάνουμε πολλά περισσότερα όσον αφορά την υπεράσπιση των εργαζομένων, των λαϊκών σπιτιών κλπ. Θέλουμε λοιπόν περισσότερους σαν τον Στολτίδη, σαν τον Λεωνίδα, που ήταν κάθε μέρα τον Αύγουστο, τον προηγούμενο, στη μεγαλειώδη αυτή απεργιακή κινητοποίηση που συνεχίζεται στο εργοστάσιο της Μαλαματίνα, με τους εργαζόμενους που μας τιμάνε που είναι εδώ με την παρουσία τους, οι συνδικαλιστές, και ήταν κάθε μέρα εκεί από τον Αύγουστο μέχρι και σήμερα. Και με αυτή την τέτοια να δώσω το λόγο στον πρόεδρο εδώ των εργαζομένων της Μαλαματίνα. Ήταν ο δικός μας άνθρωπος.
Εμείς σαν πρόεδρος του Σωματείου Μαλαματίνα μεταφέρω τους χαιρετισμούς και τις ευχαριστίες αλλά και την καλή επιτυχία σε όλους τους υποψηφίους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και την στήριξη, αλλά ιδιαίτερα θα μου επιτρέψετε να κάνουμε μία εξαίρεση μεταξύ ίσων λίγο πιο μπροστά, ευχόμαστε περισσότερη καλή επιτυχία το Λεωνίδα, γιατί πραγματικά από τις αρχές του Αυγούστου που ξεκίνησε ο μεγαλειώδης αυτός αγώνας στην Μαλαματίνα, ήταν και σαν βουλευτής, ήταν και σαν άνθρωπος, ήταν και σαν φίλος, ήταν και σαν συνοδοιπόρος σε αυτή τη μεγάλη μάχη. Το λιγότερο που μπορώ να μεταφέρω και πραγματικά αυτά τα λόγια δεν είναι λόγια για να έτσι βάλουμε δάφνες και στεφάνια στον άνθρωπο Λεωνίδα ή στον συναγωνιστή ή στον υποψήφιο. Είναι λόγια που βγαίνουν από την καρδιά τη δική μου, αλλά βγαίνουν από την καρδιά όλων των απεργών που βρίσκονται εκεί 9 μήνες. Μας βοήθησε, ξέρουμε ότι θα συνεχίσει να μας βοηθήσει. Και σε αυτό ακριβώς το κομμάτι θέλω να πω ότι μέσα από το πρόσωπο του Λεωνίδα και από αυτές τις κουβέντες που σας λέω θέλω να μεταφέρουμε και στον γραμματέα τις ευχαριστίες όλων των εργαζόμενων στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος που από την αρχή στάθηκε στο πλευρό των απεργών, μας βοήθησε όσο δεν γίνεται, μας βοήθησε πάρα πολύ σε πολλά σημεία και συνεχίζει να μας βοηθάει και γι' αυτό το λιγότερο που έχουμε να πούμε είναι ευχαριστούμε και καλή επιτυχία. Άνθρωποι σαν τον Λεωνίδα αλλά σίγουρα και σαν όλους τους υποψήφιους, λοιπόν αξίζει να είναι στη Βουλή συνυποψήφιος, να είναι στη Βουλή γιατί είναι η φωνή του απλού ανθρώπου, του εργάτη, του ανθρώπου που αγωνίζεται για όλα αυτά που είπε για την ατζέντα που ανέφερε ο Λεωνίδας.